Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτον για το εξαιρετικό συνέδριο τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και διάρθρωσης και για το γεγονός ότι θα έχετε την υπομονή να κάνουμε κάτι μαζί, να κάνουμε κάτι περιβατικό, όπου ανάμεσα σε περίπου 12 με 14 λεπτά να δείξουμε και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε 37 slides. Θα το κάνουμε όμως. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια παρουσίαση και επιλέξαμε να είναι μια παρουσίαση εντός θεσμικού χαιρετισμού, γιατί λίγο πρέπει να προσδιορίσουμε τους όρους καινοτομίας με διεθνείς παραμέτρους και δεύτερον, διότι ήξερα και το έκανε με εξαιρετικό τρόπο ότι ο πρόεδρος του ΣΦΕ θα καλύψει και ουσιαστικά θα περιγράψει οτιδήποτε γίνεται στο ελληνικό επιχειρήν. Είναι εκείνο όμως που μας βάζει να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα κιάλια της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, βασικές αξίες, δομές και παραμέτρους που αναλύουν την καινοτομία και δει στο φαρμακευτικό κλάδο ως κορυφαίος κλάδος καινοτομίας, τα παραβλέπουμε ή τα ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω ως εξής. Βιβλίο Χημίας Τρίτης Γυμνασίου, σελίδα 19. Αυτή είναι η μετάφραση για το πώς περιγράφει τις φαρμακευτικές εταιρείες για τις τιμές τους στον τρίτο κόσμο, το βιβλίο Χημίας για κάποια από τα παιδιά σας ή από τα παιδιά των γνωστών, των συγγενών και των φίλων σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα της περιγραφής. Και πάνω σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να πατήσει η έννοια της καινοτομίας όταν θεωρείται ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες με ανάλγητο τρόπο διοχετεύουν και θεραπεύουν ασθενείς και κυρίως στις χώρες του τρίτου κόσμου που δεν μπορούν να τις αντέξουν σε υψηλές τιμές. Η καινοτομία είναι μια διαδικασία αντίληψης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα. Είναι ο τρόπος που θέλεις να τα δεις. Μπορείς να το δεις μέσα από κοστολογική προσέγγιση, μπορείς να τα δεις μέσα από αναπτυξιακή, μπορείς αντί να μιλάς για κόστος, να μιλάς για αξία. Μόνο που αυτό απαιτεί μια συγκεκριμένη παιδεία, προπαίδεια και πάνω απ' όλα μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση που θέλω να μοιραστούμε. Στο παρελθόν, κάποιοι μιλώντας για φάρμακα, μιλούσαν για χημικές ουσίες. Σήμερα μιλάμε για ζώντα κύτταρα. Στο παρελθόν, κάποιοι μιλούσαν για νοσολογικές οντότητες με την ευρύ όρο. Σήμερα μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι θεραπεύονται με βάση τον προσωπικό γενότυπό τους. Στο παρελθόν, κάποιοι μιλούσαν για ακτινοθεραπεία και με αυτή προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν. Και σήμερα μιλάμε για νοσοθεραπεία που στηρίζεται στα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς. Σήμερα μιλάμε για CAR-T, δεν μου μένει ο χρόνος, και πολύ περισσότερο για CRISPR. Είναι από την εταιρεία μου και είναι το μοναδικό που θα μου επιτρέψετε λίγο να έχει προσωπικό χαρακτήρα. Αλλά είναι ένα άρθρο το οποίο μπορεί να το δει κανείς οπότε όπου όποια στιγμή μπει στο site της J&J και το άρθρο είναι πάρα πολύ απλό. Αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε ή κατασκευάζουμε θεραπείες και φάρμακα. Η αλήθεια είναι, και απλά θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ το νούμερο, ότι πριν από 6 χρόνια είχαμε 600 εκατομμύρια επένδυσης όπου η τεχνητή νοημοσύνη κατασκεύαζε νέα φάρμακα και σήμερα, 6 χρόνια μετά, έχουμε 6.600 εκατομμύρια, 11 φορές απάνω. Επίσης, υπόθηκε και από τον κύριο Παπαδημητρίου, επιτρέψτε μου να το δείξω και εγώ σε διαφάνεια, ισχύει και στην Ελλάδα, τη δεκαετία 2000-2009 ζούμε 1,73 χρόνια, 74 χρόνια περισσότερο, το 73% από αυτά οφείλεται στα νέα φάρμακα. Κάνω την πάυση για να αποτυπωθεί. Όλο το υπόλοιπο, το λίγο, το 27% σε όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, είναι γνωστό το τι έχει γίνει σε ευρύτερο επίπεδο, παγκόσμιο επίπεδο και ελληνικό τα τελευταία χρόνια. Ένα HIV που ήταν μία νόσος με μέσο όρο θνησιμότητας 16 με 18 μήνες και τώρα ο μέσος όρος ζωής, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι 75 και 76 χρόνια. Και δεύτερον, καρδιαγγειακά νοσήματα με μείωση της θνητότητας με 34%. Η πατήτιδα C κάποτε λέγαμε για 30%, τώρα μιλάμε για 95% πλάς ποσοστό απόλυτης θεραπείας. Εκεί αγγίζει όρος ίασης. Καρκίνος, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ζούμε μόνο στον λόγω καρκίνου όσοι είναι ασθενείς λόγω θεραπείων στον καρκίνο από το 2000 έως το 2010, από το 2009 έως το 2013, 21% περισσότερο χρόνο. Αφήνω τα εμβόλια. Και αυτές είναι μια σειρά παραμετροποιήσεων, τις οποίες τις αφήνω σε εσάς. Επειδή καταλαβαίνω ότι ορισμένα slide δεν μπορούν να αποτυπωθούν, είναι πάρα πολύ απλό. Οτιδήποτε βλέπετε, γιατί υπάρχει από κάτω και αντίστοιχη βιβλιογραφία, γιατί αυτό κάνουμε σήμερα, επικοινωνούμε την αξία της καινοτομίας, θα τα βρείτε στη slide data bank του συνεδρίου. Μένει εκεί να upload it όλα, ακριβώς όλα στη διάθεσή σας. Γιατί ο στόχος μας είναι αυτός. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε οι βασιλιάδες της καινοτομίας, ούτε ως τέτοιους να εμφανίσουμε τους εαυτούς μας. Και σε εποχές δημοκρατίας, σίγουρα οι πρόεδροι της καινοτομίας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μην διεκδικήσουμε από εσάς να γίνετε οι πρεσβευτές της. Έχοντας συγκεκριμένο
αποτύπωμα βιβλιογραφίας και με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα θέλω λίγο να δούμε τα πράγματα στην πράξη. Ας πάρουμε το παράδειγμα των αιματολογικών νοσημάτων. Το 1950, αν θέλετε, η επιβίωση λόγω νοσολογικών οδοτήτων, νοσημάτων του αίματος, ήταν λιγότερο από 10%. Το 60% διαχωρίστηκαν και έγιναν λευχαιμία, λέμφωμα. Ποσοστό επιβίωσης 15%. Το 70% διακρίθηκαν 5 διαφορετικές κατηγορίες. Ποσοστό επιβίωσης 35%. Σήμερα τα νούμερα έχουν αξία. Έχουμε 40 διακριτούς τύπους λευχαιμίας και 50 διακριτούς τύπους λεμφώματος. Έχουμε 230 φάρμακα σε ανάπτυξη και εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο πληθυσμός που έχει την ατυχία να νοσήσει με λευχαιμία έχει ένα survival rate, ένα ποσοστό επιβίωσης πάνω από 70% και όσον αφορά για Hodgkin λεμφώμα 80%. Αυτή είναι η καινοτομία με νούμερα. Και αυτή είναι η πρόοδος. Και οτιδήποτε είπε ο κύριος Παπαδημητρίου πολύ σωστά πριν, όταν έρχεται στην ελληνική πραγματικότητα, πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία. Και τα έχει. Επίσης, ας δούμε λίγο τις καμπύλες του HIV, του AIDS. Τόσοι ήταν όσοι πεθαίνανε στο διάστημα που βλέπετε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στα αρχές της δεκαετίας του 90. Και αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, 73 χρονών πια θα φτάσουν όλοι τουλάχιστον οι ασθενείς του AIDS, οι οποίοι έχουν κολλήσει, οι οποίοι έχουν πάρει τον ιό σε ηλικία από 18-21 ετών και 76 χρονών οι γυναίκες, λόγω των σύγχρονων θεραπείων. Επίσης, η καινοτομία είναι μόνο για επιβίωση, η καινοτομία σημαίνει λιγότερη νοσοκομιακή νοσηλεία και τα συνδεόμενα κόστη της. Τα νούμερα, οι θεραπείες, η πραγματικότητα είναι εκεί. 45% έχουμε λιγότερους στα ψυχιατρία λόγω των σύγχρονων σκευασμάτων. Αλλιώς θυμόσαστε ότι όλοι μας μεγαλώσαμε σε μια Ελλάδα που ξέραμε ότι υπήρχε ψυχιατρίο στην Κέρκυρα, στην Τρίπολη, στα Χανιά, στη Λέρο, το Δαφνί, το Δρομοκαίτιο, η Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στην Κατερίνη τώρα τι. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι νέες θεραπείες. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα σε επίπεδο παραγωγικότητας και τι προσφέρει η καινοτομία σε επίπεδο παραγωγικότητας. Μα είναι πάρα πολύ απλό. 75% των καρκινοπαθών μετά τη διάγνωσή τους και ενώ είναι σε θεραπεία πηγαίνουν στη δουλειά τους. Τα στοιχεία είναι από 2 ευρωπαϊκές χώρες, μα μην διαφωνείτε ότι είναι και τα στοιχεία της Ελλάδας. Να δούμε λίγο τι υπάρχει σε επίπεδο ανάπτυξης σκευασμάτων στις θεραπευτικές κατηγορίες. Ένα απίστευτο νούμερο, πάνω από 7.000 σκευάσματα. Το μερίδιο, το μεγάλο, το κεντρικό, το έχει ο καρκίνος, όπως βλέπετε, στην πρώτη μπάρα. Αλλά και τα υπόλοιπα νευρολογικά νοσήματα, δεύτερα και τα υπόλοιπες νοσολογικές οντότητες και θεραπευτικές κατηγορίες. Όλα αυτά υπό ανάπτυξη. Και βέβαια, εκείνο που κάναμε εμείς ως φαρμακευτικό επιχειρήν και ως διεθνής φαρμακοβιομηχανία είναι ότι αλλάξαμε το μοντέλο μας. Γιατί οτιδήποτε συζητάμε είναι πάρα πολύ υψηλού ρίσκου και γιατί συνδέεται με επιχειρηματικότητα. Ξέρετε, αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα υπέροχα της καινοτομίας, αλλά συνδέονται με απίστευτα επιχειρηματικά, οικονομικά και οικονομοτεχνικά ρίσκα, τα οποία κάποιος πρέπει να πάρει μαζί του και πολύ νωρίτερα, 10 και 15 χρόνια πριν. Και αυτή η καμπύλη, αυτό το άσπρο το θολό, είναι η πραγματικότητα για να έχουμε την έγκριση ενός νέου φαρμάκου. Στη διαδικασία από την ώρα ουσιαστικά της βασικής έρευνας, της προκλινικής ανάπτυξης, της κλινικής ανάπτυξης, των μελετών, των εγκρίσεων, στα post-marketing, είναι όλη αυτό, όλο αυτή η, αν θέλετε, πυκνούμενη κατηγορία εκατοντάδων και χιλιάδων συσκευασμάτων για να έχουμε έγκριση ενός. Τα στοιχεία παρακάτω είναι περισσότερο αποκαλυπτικά. Πρέπει όμως να δούμε αν η φαρμακοβιομηχανία, η οποία είναι τόσο ποινικοποιήσιμη στις μέρες μας, πώς στέκεται σε σχέση με τις αντίστοιχες άλλες βιομηχανίες και πώς στέκεται στη λογική του ότι πόσο είναι πολύπλοκο να αναπτύξει ένα φάρμακο. Εδώ σας έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να συγκρίνουμε λίγο τους εαυτούς μας. Πρώτον, όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρονικών και τα ηλεκτρονικά εν συνόλο, από την ώρα που κάτι φτιάχνεται, παράγεται, μέχρι την ώρα που ουσιαστικά, από την ώρα που έρχεται η κεντρική ιδέα, μέχρι την ώρα που βγαίνει στην παραγωγή και στην πώληση, μεσολαβούν 1,2-1,5 χρόνια. Στη βιομηχανία τροφίμων, 2 χρόνια. Στη βιομηχανία αυτοκινήτων, 4 χρόνια να περάσει στην παραγωγή. Στα γενώσιμα, στη φαρμακευτική βιομηχανία, 5 χρόνια. Στην αεροπορική βιομηχανία, στην αεροναυπηγική, 6-8 χρόνια.
στη φαρμακευτική αγορά, εκεί επιμένει. 10 έως 12 χρόνια. Από την ώρα που έχεις αυτό που έχεις, μέχρι τη στιγμή που θα μπορούσε να είναι μεταφρασμένο φάρμακο στη διάθεση του οποιοδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βέβαια, σε αυτό που ήθελα και που σας έλεγα προηγουμένως, σε αυτές τις κατηγορίες που είμαστε σε ανάπτυξη, περίπου 43% από όλα αυτά που έχουμε σε R&D φάση είναι η φάση, αν θέλετε, εκείνης της μέγιστης αποτυχίας, όταν η κλινική ανάπτυξη δεν οδηγείται σε ευόδοση. Αλλά να μιλήσουμε για πράγματα που ξέρουμε και που μας φοβίζουν και που εύχομαι πάντα μακριά από εσάς. Μελάνωμα. 96 μη επιτυχημένες προσπάθειες στο τελικό στάδιο για έγκριση φαρμάκου, 7 μόνο νέα φάρμακα. Καρκίνος εγκεφάλου, 75 αποτυχημένες για να έχουμε 3 φάρμακα. Καρκίνος πνεύμωνα, 167 αποτυχημένες για να έχουμε 10. Και μετά λέμε ότι αυτό το πράγμα είναι αμφισβητήσιμο ή αυτό το πράγμα δεν θέλει χρηματοδότηση ή αυτό το πράγμα δεν θέλει υψηλή θεώρηση. Αν δεν θέλει υψηλή θεώρηση, τότε μπορούμε να το αποδείξουμε ως εξής: Αλτσχάιμερ. Μόνο το 3% των φαρμάκων τα οποία εξετάστηκαν και τα οποία, όπως βλέπετε, ήταν 123, όλα αυτά τα χρόνια από το 1998 μέχρι το 2014 και το 2018, σας διαβεβαιώ, 20 χρόνια, μόνο 4 έλαβαν έγκριση. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι, και να το λέμε, ότι ναι, το φαρμακευτικό επιχειρήν είναι business. Και το να λες ότι είναι επιχειρήν και επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι που το ποινικοποιεί. Επίσης, ότι χρειάζεται πανεπένδυση. Επίσης, ότι είναι υψηλού κόστους και υψηλού ρίσκου. Και επίσης, ότι ακόμα και όταν παράξεις κάτι στη διάθεσή σου, έχεις να περάσεις από διάφορες κρυσάρες και διόδια πολιτείας, εθνικών αξιολογήσεων, ευρωπαϊκών και διεθνών. Επίσης, η γραμμή της ανάπτυξης στο παρελθόν ήταν μπλε. Τώρα είναι κόκκινη. Και έχει σημασία που είναι κόκκινη, γιατί βλέπετε πόσο μεγαλύτερη αστάθεια, πόσο μεγαλύτερη προσπάθεια, τι μεγαλύτερο χρειάζεται. Αρκεί να σας πω και δείτε, επί παραδείγματι, ένα σημείο, θα δείτε ότι η χρήση διαφορετικότητας και οι κλινικές μελέτες και οι ασθενείς που χρειάζονται είναι τετραπλάσια από ό,τι χρειαζόντουσαν στο παρελθόν. Επιταχύνω. Μόνο το 12% των φαρμάκων που έχουν μπει σε κλινική φάση εξελίσσονται σε φάρμακα για τους ασθενείς. Λέω επίσης ότι αυτό που γινόταν και που χρειαζόταν πριν σε επίπεδο γραφειοκρατίας, διαδικασίας εγκρίσεων ήταν το σκούρο μπλε. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι επίσης η άθροιση του γαλάζιου. Σας λέω επίσης ότι ενώ ξέραμε ότι θέλαμε ουσιαστικά 5 με 10.000 μόρια ή φαρμακευτικές ουσίες που να καταλήξουν σε φάρμακο, γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα ότι μόνο η μία θα γίνει φάρμακο σε 10 έως 15 χρόνια. Και γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ υψηλού ρίσκου. Και το κάνουμε ενσυνείδητα γιατί στόχος και επίκεντρο αποτελεί ο ασθενής. Να ξέρετε κάτι. Από αυτά που παράγουμε και που βγάζουμε στην παραγωγή, από αυτά που εμπορευματοποιούμαστε, μόνο το 30% αποβαίνει τελικά κερδοφόρο στη λογική ότι αποσβαίνει το R&D cost. Και στα πλαίσια αυτού προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως καθαρτήρια για όλες τις αποτυχίες μας. Και έχει και αυτό την αξία του. Επίσης, τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς ιδιωτική επενδυτικότητα και χωρίς ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Γιατί κατά κακά τα ψέματα, οι κρατικοί και δημόσιοι μηχανισμοί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα της καινοτομίας. Το περιθώριο που έχουμε, τα 10-15 χρόνια που έχουμε την πατέντα. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να κάνουμε καμία επιμήκυνση εφόσον το φάρμακο το αξίζει. Τα περιθώρια πάρα πολύ δύσκολα. 17% επανεπενδύουμε στο R&D, όταν όλες οι άλλες βιομηχανίες ανάμεσα σε 1 και 12. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αξίζουμε μιας καλύτερης αντιπροσώπευσης και τιμής όταν συζητάει κάποιος για τη φαρμακοβιομηχανία. Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι εμείς, με τα φάρμακα, όπως μπορείτε να δείτε, είμαστε in line από πλευράς profitability κερδοφορίας με τους άλλους sectors. Είναι η κίτρινη γραμμή. Υπάρχουν άλλοι κλάδοι οι οποίοι βγάζουν, έχουν πολύ περισσότερα margins, περιθώρια κερδοφορίας. Η φαρμακοβιομηχανία δεν είναι ένας από αυτούς. Τέλος, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, τα 7 χρόνια, το 5-12 στην Ευρώπη, ενώ πριν, κατά μέσο όρο για την υγεία του Ευρωπαίου πολίτη, χρειαζόντουσαν 2.824 δολάρια, αυτό το κόστος σε μια επταετία, και σωστά λένε οι θεσμοί, εκτινάχθηκε στα 3.964. Μόνο που υπάρχει μια αλήθεια. Μόνο για τα 106
δολάρια από αυτά ευθύνεται η φαρμακοβιομηχανία και τα φάρμακα. Τα υπόλοιπα είναι άλλα associated costs και είναι άλλα τα οποία πρέπει να μαζέψουν το σύστημα. Γιατί εκείνο που λέμε πάντα είναι ότι μπορεί να έχει ποινικοποιηθεί το φάρμακο για τα υψηλά κόστη και τον εκτροχιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας, μα πώς είναι δυνατόν τη στιγμή κατά την οποία αντιπροσωπεύει μόνο το 16 με 20%, όχι μόνο στην Ελλάδα, 15, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και όταν το healthcare spending είναι σταθερό ή λίγο αυξάνεται, του φαρμάκου η κόκκινη γραμμή πέφτει. Και πέφτει within healthcare spending, που είναι αυτό που πρέπει να δούμε. Και είναι μια προοπτική η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τα χρήματα που πρέπει να επενδύουμε για την υγεία των πολιτών και τη θεραπεία τους θα συνεχίσουν να αυξάνονται, εύχομαστε, όχι με γεωμετρική, αλλά με αριθμητική πρόοδο. Εμείς θα είμαστε εκεί, επενδύοντας με απόλυτο τρόπο, παίρνοντας τα ρίσκα και έχοντας μια ασθενοκεντρική προσέγγιση. Και τέλος, θέλουμε να σας πούμε ότι οι λύσεις που προσφέρουμε δεν τις επιβάλλουμε, δεν μπορούμε, αν και η ίδια για η πραγματικότητα θα μας το επέτρεπε. Τις αναζητούμε σε συνεργασία με την πολιτεία, η οποία καλά θα κάνει να αξιολογήσει την πραγματικότητα της καινοτομίας, όπως αποτυπώθηκε σήμερα με απόλυτο τρόπο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.